Καλησπέρα φίλοι μου, πάλι σε αυτό το ζωντανό που θα κάνουμε, σε αυτή τη ζωντανή μοιρασιά. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είδα ότι πολλοί κόσμος που παρακολουθεί αυτό το βιντεάκι που κάνω και όλη αυτή την εργασία την οποία προσφέρουμε ήρθε να μου μιλήσει σήμερα λόγω των γενεθλίων μου και να μου πει αυτά τα όμορφα λόγια, ότι ό,τι λέμε έχουν αντίκτυπο σε αυτούς πάνω και ότι γίνεται έργο μέσω της εθελοντικής μοιρασιάς. Αυτό με κάνει πάρα πολύ ευτυχισμένο και μου δίνει δύναμη να προχωρήσω σε αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν πάλι. Σήμερα λοιπόν μέχρι να μπει ο κόσμος μέσα, να μας παρακολουθήσει και να γράψει τις διάφορες ερωτήσεις στα θέματα τα οποία θα αναπτύξουμε, θα ήθελα να σας μιλήσω, είχα πολλά πράγματα στο μυαλό μου να πω. Θα μιλήσω σήμερα για την ενεργητικότητα, μέχρι να μπει ο κόσμος και να γράψει τις ερωτήσεις. Λοιπόν, για να κάνουμε χώρο, για να βλέπω τις ερωτήσεις, σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, αλλά θα προτιμούσα να βάλουμε θέματα και ερωτήσεις από κάτω για να μπορούμε να γίνουμε πιο ουσιώδη στο αντικείμενο σήμερα. Αυτό που ήθελα να σας πω φίλοι μου σήμερα είναι για τη σιωπή του νου. Να μου ήρθε, θα πω αυτό. Τι είναι τώρα η σιωπή του νου? Καταλάβετε στην πραγματικότητα ότι όταν εμείς είμαστε σε ένα δωμάτιο και κάποιος μιλάει, όσον αφορά τον ήχο, θα λέγαμε, οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν. Μπορεί σωματικά να είναι εκεί, αλλά όσον αφορά τον ήχο, οι υπόλοιποι δεν μιλάνε. Μιλάει κάποιος και οι άλλοι, αντί να προβάλλουν ήχο, αντί να βγάζουν ήχο, τι κάνουνε, σιωπούν, με την έννοια ότι η πραγματικότητα είναι αυτός που μιλάει. Και όλοι οι άλλοι έχουν αφήσει τη δική τους πραγματικότητα για να μπορούν να εισχωρήσουν μέσα στην πραγματικότητα αυτού του προσώπου που μιλάει. Έτσι ακριβώς είναι και οι δονήσεις. Όταν εμείς θέλουμε να ησυχάσουμε, θα λέγαμε, το νου μας ή να γίνουμε αντιληπτικοί ή να μπούμε σε μια κατάσταση παθητική για να έρθει μέσα μας η ενέργεια ή η πληροφορία, πρέπει να μην προβάλλουμε ούτε σκέψεις ούτε, θα λέγαμε, ενέργεια. Πρέπει να είμαστε σε μια παθητική κατάσταση, να έχουμε ρίξει τις δονήσεις. Φανταστείτε αν κάποιος άνθρωπος μιλάει και ένας άλλος άνθρωπος μιλάει πάνω του, δεν θα μπορούν αυτοί οι δύο άνθρωποι να συνεννοηθούν γιατί δεν θα ακούγεται τίποτα. Αυτή λοιπόν η βοή συνεχόμενη είναι όταν οι άνθρωποι κάθονται σε ένα τραπέζι να συζητήσουν και όλοι προβάλλουν. Κάθε φορά εμείς όταν ερχόμαστε στην κατάσταση να ησυχάσουμε το νου μας, πρέπει να είμαστε παθητικοί. Να αφήνουμε την πραγματικότητα του άλλου να υπάρχει και εμείς να τη ζούμε μέσα. Γι' αυτό ο Σοκράτης έλεγε ότι δεν ξέρω τίποτα. Γιατί και την ώρα δεν προβάλλω την πραγματικότητά μου, αλλά μπαίνω στον άλλον την πραγματικότητα για να την καταλάβω. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε δύο ενέργειες, θα λέγαμε, την παθητική και την ενεργητική. Και πρέπει να ξέρουμε πότε θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τη μία και πότε θα χρησιμοποιούμε την άλλη. Είναι φυσικό, όταν θα δώσετε μια μπουνιά στον τοίχο, ο τοίχος θα σας αντισταθεί. Γιατί δεν αφήνει τη δική του πραγματικότητα να βγει έξω για να γίνει η δική σας. Έτσι ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τους ανθρώπους που δεν ακούν. Γίνονται τοίχοι. Αρχίζουν και γιώνουν πάρα πολύ τον εαυτό τους, τον προβάλλουν με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περάσει μέσα τους, θα λέγαμε, η πραγματικότητα των άλλων. Καταλαβαίνετε, από τη μία άποψη αυτό λέγεται μια ενδυνάμωση για πολλούς ανθρώπους που είναι σε ένα είδος θυματοποίησης. Από την άλλη όμως, αυτή η εντύχηση μέσα στις πεπιθήσεις μας δεν μας αφήνει να είμαστε ρευστοί ώστε να μπορούμε να λάβουμε το καινούριο. Πάλι καταλήγουμε εκεί που σας είπα ότι τα πάντα θέλουν μέτρο και μέσω της εμπειρίας εμείς το μαθαίνουμε σιγά σιγά. Βλέπετε, όταν ένας ανεμιστήρας δουλεύει γρήγορα και εμείς πετάξουμε ένα αντικείμενο, θα χτυπήσει τα φτερά του. Ενώ αν ο ανεμιστήρας είναι αργός, το αντικείμενο θα περάσει από μέσα. Αυτό συμβαίνει, φίλοι μου, και ενεργειακά. Όταν εμείς θέλουμε λοιπόν να μπούμε σε ένα διαλογισμό, σε μια ηρεμία, ρίχνουμε, θα λέγαμε, τη συχνότητά μας, ρίχνουμε την προβολή μας και αφηνόμαστε σε μια παθητικότητα.
Όταν όμως εμείς θέλουμε να ισχυροποιήσουμε τη θέση, είναι σαν να κάνουμε τον ανεμιστήρα, την συχνότητα να αρχίζει να δουλεύει με υπόπολες τροφές, οπότε να δημιουργεί, θα λέγαμε, ένα είδος σαν ασπίδα. Αυτά τα δύο θα τα συγχρονίσετε εσείς όπου θέλετε εσείς. Λοιπόν, καλησπέρα λοιπόν σε όλους που μας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή. Κοιτάω λοιπόν, καλησπέρα στην Αλέγα, στη Λένα, από την Κύπρο, από την Κηφισιά, από την Θεσσαλονίκη, από τη Βέρεια, σε όλους καλησπέρα σας. Λοιπόν, για το διαλογισμό, ακριβώς αυτό το πράγμα είπα σήμερα, Λένα, για το διαλογισμό, ότι όταν εμείς θέλουμε να φτάσουμε σε ένα είδος κατάστασης να μπορούμε να πάρουμε, πρέπει να αφαιθούμε. Να αφαιθούμε, να ρίξουμε τελείως συχνότητά μας. Όπως σας είπαμε, την πραγματικότητα αυτών που μιλάνε. Είναι σαν να λείπουν από την πραγματικότητα, σαν να φεύγουν από το εγώ τους, σαν να φεύγουν από τον εαυτό τους. Καταλαβαίνετε, αυτό το πέρα το πράγμα μας αφήνει να μπορεί να έρθει μέσα μας κάθε νέο, να εισχωρήσει. Ο διαλογισμός, όταν εμείς εξηγούμε ότι ο Δίας είναι ο Εθέρας, είναι ο λογισμός του Εθέρα. Ο ανώτερος δηλαδή λογισμός που από τον οποίο τα αρχέτυπα κατεβαίνουν κάτω σε ανώτερα μαθηματικά και καταλήγουν στα διάφορα ενεργειακά και μετά υλικά σενάρια. Ένας άνθρωπος λοιπόν, όταν λέμε ότι διαλογίζεται, μπαίνει σε μια κατάσταση του λογισμού των αρχετύπων της οποίας, η οποία έρχεται πάνω, θα λέγαμε, από την ουσία την εθερική, από τον εθερικό, θα λέγαμε, νου μας, από το νου μας, θα λέγαμε, τον ανώτερο εαυτό μας. Όταν εμείς έχουμε λοιπόν πρόσβαση στον ανώτερο εαυτό μας, τότε μας έρχεται αυτό το κανάλι για να μπορέσουμε μετά να γιώσουμε την ιδέα με τον καλύτερο τρόπο που μπορεί να γιωθεί μέσα από μας. Στην πραγματικότητα είναι ένας εναρμόνισης με αυτό που είμαστε για να μπορούμε να διαλέξουμε αυτό το οποίο δουλεύει καλύτερα για μας. Να δούμε κάποια άλλη ερώτηση. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους που ήρθανε. Λοιπόν, η Μαρία ρωτάει ποια αλχημιστική μετατροπή μπορούμε να κάνουμε μέσα μας ώστε να παρατείνουμε την νεότητα και να πετύχουμε μακροζωία. Θα πρέπει να σταματήσουμε ή θα πρέπει να αντιστρέψουμε την τάση την οποία έχουμε δώσει στα κύτταρά μας ώστε να γερνάνε. Θα λέγαμε αλχημιστική μετατροπή είναι, όπως λέγανε και οι αρχαίοι, να μετατρέψουμε το μόλυβδο σε χρυσό. Αυτό στην πραγματικότητα πιο πολλές φορές το λέγανε αλληγορικά μέσα μας, τα βαρέα, θα λέγαμε, μέταλλα να τα εξυψώσουμε και να μεταλλάξουμε τον εαυτό μας, να φτάσουμε στην αθανασία. Τη μακριζωία μπορούμε να την πετύχουμε όταν δεν σπαταλάμε τη ζωτική μας ουσία. Όσο εμείς κρατάμε τη ζωτική μας ουσία, το ζωτικό σώμα μας ενεργό, τόσο πολύ θα μας διοχετεύει εκείνη την ενέργεια για να μπορούμε εμείς να έχουμε μια καλή λειτουργικότητα. Παρ' όλα αυτά μπορούμε με μια ωραία διατροφή και φυσικά με τις λιγότερες, θα λέγαμε, αντιστάσεις. Έχετε δει ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε καλά στη ζωή τους, με την έννοια ότι δεν περνάνε πάρα πολλές στεναχώριες και αντιστάσεις, θα λέγαμε ότι τους δίνεται η ευκαιρία να μην σπαταλάνε τόσο πολύ σε αντιστάσεις όλη την ενέργειά τους. Άρα καταλάβατε ότι εμείς έχουμε ένα απόθεμα μέσα μας, αυτό το ζωτικό σώμα, και είναι σαν ένα είδος χρηματικού ποσού. Όσο το σπαταλάμε εμείς, από εδώ και από εκεί πέρα, τόσο στο τέλος δεν μας τάσει. Αν έχουμε σύνεση, θα μπορέσουμε να κρατήσουμε περισσότερο, θα λέγαμε, το κορμί. Όμως, πολλές φορές, φίλοι μου, καταλάβετε ότι σαν τους υπολογιστές, όσο και να παίρνει αναβάθμιση ένας υπολογιστής, κάθε φορά που αλλάζουν οι ενέργειες, αλλάζουν οι γενιές, αλλάζουν, θα λέγαμε, τα προγράμματα, θα πρέπει να αλλάχτεί και ο υπολογιστής, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν θα μας είναι χρήσιμος. Άρα το σώμα μας δεν μπορούμε να το κρατάμε έτσι όπως είναι, θα λέγαμε, για πάρα πολύ καιρό. Θα καταντήσει να μην μας βολεύει. Οπότε είναι καλό αυτό το πράγμα που γίνεται και ανακυκλώνεται το σώμα μας και δημιουργούμε κάθε φορά, αναλόγως στο χρόνο και τη χρονογραμμή που είμαστε, ένα ανάλογο σώμα βάσει των αρχετύπων τα οποία υπάρχουν, θα λέγαμε, στη γη, για να μπορούμε να έχουμε την καλύτερη λειτουργικότητα.
Άρα, κρατήστε αυτό το σώμα σας μέχρι που είναι λειτουργικό. Είναι η δική μου συμβουλή. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Όταν ζείτε ευτυχισμένα και είστε στο τώρα, τα λέγαμε, και αφήσετε τον εαυτό σας, θα δείτε ότι ο φόβος του θανάτου, δεν λέω ότι μπορεί να φύγει τελείως από μέσα μας, ο φόβος του αγνώστου στην πραγματικότητα, αλλά να ξέρετε ότι κάθε τι χρησιμεύει για το χώρο και το χρόνο τον οποίο έχει φτιαχτεί να είναι. Συνεχίζουμε με τους φίλους μου. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Μανώλη, καλησπέρα σε όλους, στη Χρυσάνθη, στον Νίκο. Γράψτε ερώτηση ή γράψτε για ένα θέμα που θέλετε να μιλήσουμε. Λοιπόν, δεν μιλάτε. Μέχρι να γράψουμε μέχρι να δούμε μια ερώτηση από εσάς, θα ήθελα να συνεχίσω και να σας πω ότι τώρα είμαστε στην εποχή, όπως έγραψα στο βίντεο, το καινούριο που ανέβασα στο κανάλι, όπου η εξατομίκευση θα φτάσει, θα λέγαμε, στο υψηλότερο επίπεδο. Είτε μιλάμε για ένα καφέ, θα έχει τόσες πολλές γεύσεις, είτε θα μιλάμε για θέατρα, είτε θα μιλάμε για αγώνες, θα λέγαμε πάλις. Βλέπετε, συνεχόμενα φτιάχνουν κατηγορίες και ξανά κατηγορίες και ξανά κατηγορίες και ξανά κατηγορίες για να μπορέσουν να ομαδοποιήσουν, θα λέγαμε, σιγά σιγά αυτή την τόσο μεγάλη διαφορετικότητα και την ατομικότητα. Καταλάβετε, φίλοι μου, ότι όλο αυτό το πράγμα από τη μία είναι ένα είδος ποικιλίας, από την άλλη όμως χάνεται η ουσία. Στο τέλος θα φτάσει κάθε άνθρωπος να ψάχνει να κατηγοριοποιήσει τον εαυτό του, και επειδή θα δει ότι είναι διαφορετικός και θα δει ότι αυτή τη στιγμή στον κόσμο έρχεται τόσο μεγάλη διαφορετικότητα, θα καταλάβουν όλοι ότι είναι μια κατηγορία μόνοι τους. Βλέπετε τώρα, πασχίζουν οι άνθρωποι να πούνε μερικοί ότι είναι Έλληνες, άλλος ότι είναι, ξέρω εγώ, Γερμανός, άλλος ότι είναι Αυστραλός, άλλος ότι είναι πολιτικά αριστερός, δεξιός, και σιγά σιγά αυτά χάνονται, γιατί ο κάθε άνθρωπος πλέον έχει τη σημαντικότητά του. Ψάχνουν οι άνθρωποι όπως παλιά να έρθουν σε ομαδικές, θα λέγαμε, σε συνεδρίες, θα λέγαμε, σε ομάδες, για να μπορούν να βρουν τον εαυτό τους και να νιώσουν ισχυροί. Όμως τώρα θα δουν ότι ακόμα και μέσα στις ομάδες θα φτιάχνονται υποομάδες και υποομάδες σιγά σιγά, για να καταλάβουμε όλοι στην πραγματικότητα ότι μια κατηγορία είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Αυτό μας δίνει την δύναμη αυτούς τους καιρούς να φτιάξει το σύμπαν, αυτό που λέμε ατομική αναβάθμιση, μέσω της οποίας μπορεί να έχουμε μια ξεχωριστή προσωπική ψυχική κατεύθυνση. Αυτό όμως από την άλλη σημαίνει διάσπαση, είπαμε, όλων των ομαδοποιήσεων του τύπου κατηγοριοποιών, κοπαδιών και όλο αυτό το πρόβλημα των αγέλων. Και από εδώ και πέρα ο άνθρωπος ξεκινήσει να έχει τη δική του, θα λέγαμε, σημαντικότητα. Παρόλα αυτά, όλοι μέσα μας, σε ένα πιο βαθύ σημείο, ενωνόμαστε. Και στην πραγματικότητα όλοι μέσα μας, σε ένα πιο βαθύ σημείο, θέλουμε το ίδιο. Βλέπετε, όσο πηγαίνουμε στο διαχωρισμό, μπορεί να έχουμε την ποικιλία, απ' την άλλη απαιτείται πάρα πολύ πολυπλοκότητα. Και αυτή η πολυπλοκότητα δεν αφήνει, θα λέγαμε, ή θα λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ ρευστή η σταθερότητα σε αυτήν τη μεγάλη πολυπλοκότητα την οποία υπάρχει στην κοινωνία. Θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα να έρθουν σε μια ισορροπία λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας. Και όπως ακριβώς συμβαίνει στα κύτταρα και από τους μονοκύτταρους οργανισμούς, τώρα έχουμε εξελιχθεί και είμαστε πάρα πολύ πολύπλοκα όντα, έτσι ακριβώς αυτό το πράγμα τώρα συμβαίνει. Μέσα από αυτή την πολυπλοκότητα θα ξαναγίνει μια ένωση και μετά πάλι μια διάσπαση, θα λέγαμε. Αυτό φέρνει όλα τα συμβάντα τα οποία βλέπουμε στους καιρούς. Και σιγά σιγά αυτή η μεγάλη πολυπλοκότητα θα μας δώσει λοιπόν την ευκαιρία να συγκεκριμενοποιήσουμε τόσο πολύ τον εαυτό μας. Απ' την άλλη, μέσα από αυτή την πολυπλοκότητα θα αναγκαστούν όλοι οι άνθρωποι να
βρούνε τη δική τους, θα λέγαμε, κατεύθυνση για να μπορούν όλοι μαζί να δουλεύουν συλλογικά. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα refresh, να δούμε τι γράψαμε οι φίλοι μας. Τι λέμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ο Ιωάννης λέει τίποτα το πολύπλοκο εάν είσαι ο εαυτός σου. Okay, το καταλαβαίνω κατά μία έννοια. Ο Κώστας λέει ποια είναι η γνώμη σου, λέει, για το φεμινισμό. Η γνώμη μου για το φεμινισμό τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, ο φεμινισμός στην πραγματικότητα, δηλαδή ο θηλυκισμός τα λέγαμε, feminine, ας πούμε, το θηλυκό, υπάρχει όπως όλα τα πράγματα σε μια ανώτερη κατάσταση και σε μια κατώτερη. Οι φεμινίστριες στην πραγματικότητα είναι εκείνες οι γυναίκες που από το τραύμα τους να έχουν χάσει την ισορροπία της θηλυκής ενέργειας με την ασθενική ενέργεια ανά τους καιρούς, είναι ένα είδος αντίδρασης. Ο πραγματικός φεμινισμός, στην πραγματική του θα λέγαμε και ανώτερη του έννοια, είναι να μπορούμε να εκδηλώσουμε στην ανώτερη κατάσταση όλη την θηλυκή ενέργεια που έχουμε. Θηλυκή ενέργεια που είναι ένα είδος ευσπλαχνίας, μητρότητας, συμπαράστασης, υποστήριξης και όλα τα οποία έχει αυτή η θηλυκή ενέργεια πρέπει μέσα μας να τα βγάλουμε, όπως στην ανώτερη μορφή θα λέγαμε ένα είδος μητρότητας. Και δυστυχώς οι γυναίκες που λέγονται φεμινίστριες είναι ακριβώς το αντίθετο, χρησιμοποιούν την ασθενική ενέργεια. Ενώ ο πραγματικός φεμινισμός θέλει την θηλυκή ενέργεια να την εξυψώσει, βλέπετε ότι από την αντίδραση και από όλο το τραύμα που έχουν λόγω των καιρών, των οποίων η ασθενική ενέργεια είχε, θα λέγαμε, ποδοπατήσει τη θηλυκή, βλέπετε αρχίζουν και χειρίζονται την ασθενική ενέργεια. Οι λεγόμενες φεμινίστρες στην πραγματική τους έννοια, αυτόν τον καιρό δηλαδή, έχουν χάσει την αρχή της θηλυκότητας και δυστυχώς είναι ασερνικοποιημένες, άρα οδεύουν από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, επομένως φίλες μου, εσείς που έχετε μέσα σας αυτό το είδος το φεμινιστικό, πάνω απ' όλα να ξέρω ότι είναι μια ισορροπία ενέργειας και να ξυψώσετε τη θηλυκή σας ενέργεια, γιατί την έχετε απαξιώσει, επειδή νομίζετε ότι με την ασθενική ενέργεια και αυτό τη χρησιμοποιείτε, θα βγάλετε, θα λέγαμε, έτσι, από τον εαυτό σας, από εκείνη την υποδούλωση την οποία πιστεύετε ότι θα βγείτε με την ασθενική ενέργεια. Και οι δύο ενέργειες πρέπει να ισορροπήσουν μέσα μας στο ανώτερο επίπεδο. Λοιπόν, πιστεύω ότι όσο πιο θετικά σκεφτόμαστε, όσο πιο πολλά πετυχαίνουμε στη ζωή μας από δικές μου εμπειρίες. Ευχαριστώ που είσαι εδώ και σε ακούμε. Μας κάνει καλό αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις να νιώθουμε. Ευχαριστώ και εγώ, Ιωάννα. Είναι φυσικό ότι όταν σκεφτόμαστε θετικά, πρέπει και να είμαστε σε vibration θετικό. Χώρια τη σκέψη, δηλαδή, πρέπει να ακολουθούνται από πράξεις θετικές. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο εαυτός μας δεν είναι μόνο η σκέψη. Η σκέψη πολλές φορές δεν είναι ο εαυτός μας. Πολλοί άνθρωποι μπερδεύονται ότι με το που να σκέφτονται θετικά, μέσα στο δικό τους υποσυνείδητο υπάρχουν πολλά αρνητικά πράγματα. Πρέπει ολικά να είμαστε εστιασμένοι στο θετικό. Για να είμαστε εστιασμένοι στο θετικό, πρέπει ολικά να έχουμε επίγνωση των συναισθημάτων μας. Πρέπει να έχουμε επίγνωση. Για να έχουμε επίγνωση των συναισθημάτων μας, πρέπει να έχουμε ευαισθησία στη στιγμή. Λοιπόν, ακόμα και όταν έχουμε ένα αρνητικό ενέστημα και κατακρίνουμε το θετικό, ή όταν λέμε με το ζόρι πρέπει να σκέφτομαι θετικά, πρέπει να σκέφτομαι θετικά, ενώ η λογική λέει ότι ναι, να σκέφτεσαι λογικά, θετικά, όχι αρνητικά, μέσα μας νιώθουμε ένα άγχος. Μέσα μας βιάζουμε τον εαυτό μας που είχε αρνητικά συναισθήματα. Μέσα μας κατακρίνουμε τον εαυτό μας ή τον πιέζουμε να σκεφτεί θετικά. Καταλαβαίνετε από μία έννοια, όλο αυτό το πράγμα είναι ένα ρίσκο. Πρέπει να βλέπουμε λοιπόν το συνέστημα εκείνο και να μην είμαστε αγχωμένοι να σκεφτόμαστε θετικά. Απ' την άλλη, ακολουθώντας τον ενθουσιασμό μας, είναι φυσικό ότι πέφτουμε συνέχεια σε θετικές δονήσεις, όσο πιο πολύ μπορούμε. Κάτσε να κάνουμε ένα refresh, να δούμε. Ναι, μας. Πιστεύω ότι είναι καλά να μείνουν, λέει, στα θελωτά γενία που γεννήθηκε Κατερίνα. Κατερίνα, λοιπόν, Τσάλι καφέ, Βενιαμίν, ο Άννης, Τσάλι καφέ, λοιπόν, θα πούμε γεια σου Βενιαμίν, θα το πιούμε τον καφέ.
Καλησπέρα, θέλω να ακούσω τη γνώμη σου για το Matrix, λέει η Σοφία. Χρόνια πολλά, ευχαριστώ Ιωάννη. Λοιπόν, η Σοφία Λιάκου λέει καλημέρα, θέλω να ακούσω τη γνώμη σου για το Matrix. Λοιπόν, το Matrix, θα λέγαμε, είναι όλος ο νους ο οποίος έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα fractals, τα οποία βάσει των αρχετυπικών διαδικασιών, τα αρχέτυπα, δημιουργούν κόσμος μες στον κόσμο, μες στον κόσμο. Για να καταλάβετε τι εννοώ, φανταστείτε ότι κάθε Matrix είναι, κάθε εξώτερο Matrix είναι η προβολή του εσώτερου. Θέλω να πω λοιπόν ότι όπως εμείς είμαστε εστιασμένοι και παίζουμε ένα παιχνίδι, θα λέγαμε, στο ένα video game και είμαστε εστιασμένοι στο παιχνίδι, φανταστείτε ότι ο ήρωας μέσα στο παιχνίδι είναι μια προβολή δική μας που εμείς την κουνάμε και αυτός ο ήρωας μπορεί να παίξει ένα υποπαιχνίδι μέσα στο παιχνίδι. Καταλαβαίνετε, και μετά σε αυτό το υποπαιχνίδι μπορεί ο ήρωας μέσα στο υποπαιχνίδι να παίξει ένα άλλο παιχνίδι. Αυτό το πράγμα γίνεται και το ένα διαδικάζει τον εαυτό του σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Βέβαια, στην πορεία, θα λέγαμε, κάθε ήρωας μέσα στα υποπαιχνίδια, αν αποκτήσει μια συνειδητότητα, βλέπετε, έχει μια συνείδηση για τον εαυτό του. Και δεν μπορεί να έχει απευθείας, θα λέγαμε, την ένωση από πάνω. Έτσι λοιπόν η συνείδησή μας, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε εμείς στο γραφείο που παίζουμε το παιχνίδι, η συνείδησή μας έχει περάσει, θα λέγαμε, μέσα σε επίπεδα και το κάθε επίπεδο στο τέλος, μετά από 4 επίπεδα, θα λέγαμε, από το παιχνίδι, εμείς φτάνουμε να χειριζόμαστε ένα κομμάτι μέσα σε όλα τα υποπαιχνίδια και να παίζουμε εκείνο το μικρό game, το υπο-game, μέσα στο μεγάλο, θα λέγαμε, game. Ακριβώς το ίδιο φανταστείτε, ότι κάθε φορά ένα Matrix σχεδιάζεται έτσι, με τους ίδιους κανόνες, με τα ίδια fractals, μόνο που εμείς έχουμε την ιδιότητα να είμαστε ταυτισμένοι σε εκείνο το επίπεδο. Ευτυχώς ή δυστυχώς, επειδή κάθε φορά που περνάμε επίπεδο δεν κατεβαίνει όλη η εστίασή μας, καταλάβετε ότι όσο πιο πολύ μπαίνουμε βαθιά μες στο Matrix, τόσο πιο πολύ λιγότερη συνείδηση έχουμε εκείνη την ώρα μέσα στο προσωπείο ή, θα λέγαμε, το avatar το οποίο παίζουμε. Γι' αυτό λοιπόν εδώ, σε αυτά τα επίπεδα που είμαστε, είναι φυσιολογικό να κρατάμε μόνο, θα λέγαμε, ένα 3-4% συνείδησης μέσα μας. Όλο το άλλο το ποσοστό συνείδησης, φίλοι μου, ασχολείται για να μπορεί να φτιάχνει όλο αυτό, λέγαμε, το υποσυνείδητο, την δημιουργία, τα θεμελιώδη, θα λέγαμε, αρχέτυπα για να φτιαχτεί το Matrix. Άρα, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά, για να καταλάβετε, το 97% του εαυτού μας δημιουργεί την πραγματικότητα και το 3% παίζει την πραγματικότητα. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Ελπίζω τώρα, μέσα σε αυτά τα πραγματάκια που σας είπα, αν ξανακούσετε το βίντεο, να καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, πώς κρατάμε, λέει Χρυσάνθη, πώς κρατάμε τις δονήσεις ψηλά όταν κάποιες φορές είναι τόσο δύσκολα. Βλέπετε, δεν διαλέγουμε τα δύσκολα. Και αν έρθουν οι αντίξωες, θα λέγαμε, συνθήκες από τις προσδοκίες που περιμέναμε, είναι φυσικό να εμείς ή να κάνουμε κάτι διαφορετικό που θα είναι εύκολο για μας ή να μπορέσουμε να αλλάξουμε την προσέγγιση μας. Λοιπόν, ο Ιωάννης ρωτάει, για πες μας, φίλε μας, θα ήθελα να πει σε όλους τι είναι ο θρησκευτικός γάμος και τι ο ιερός γάμος. Καταρχήν, με τη θρησκεία, η θρησκεία είναι να ακολουθείς μια διδασκαλία με τα τελετουργικά. Λοιπόν, και να σε βοηθήσει λοιπόν αυτή, μέσω από αυτής της τελετουργίας και της διδασκαλίας, να βρεις τον εαυτό σου. Διδασκαλίες υπάρχουν, θρησκείες τις έφτιαξε ο άνθρωπος. Ο ιερός γάμος σημαίνει ιερή ένωση. Ένας ιερός γάμος γίνεται από την ιερή ένωση. Η ιερή ένωση είναι από το ιερός, γερός ή ιερός, θα λέγαμε, πάση περιπτώσει, είναι η σύνδεση με το ανώτερο κομμάτι μας. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν ένωση με το ανώτερο κομμάτι μας. Αυτός είναι ο ιερός γάμος. Ο ιερός γάμος συμβαίνει ανάμεσα και σε δύο ανθρώπους, όταν αυτοί οι δύο άνθρωποι ενώνονται στα ιερά τους, θα λέγαμε, σημεία, στην ψυχή τους, θα λέγαμε, ή από καρδιά σε καρδιά. Αυτός ο ιερός γάμος λοιπόν έρχεται να φέρει δύο άτομα, θα λέγαμε, ψυχικά σαν ένα. Και πρέπει λοιπόν, για να γίνει αυτό, όταν ενώνονται αυτοί οι δύο άνθρωποι, να έρχονται σε εκείνο το επίπεδο, θα λέγαμε, της ανοιχτής καρδιάς. Αυτός είναι ο ιερός γάμος. Ντεζαβού, λέει ο Κώστας Οδημάκης, παιχνίδι του μυαλού ή κάτι πιο ιδιαίτερο. Λοιπόν, φίλε Κώστα, το ντεζαβού είναι μια κατάσταση, θα λέγαμε, μέσα μας, επειδή είμαστε πολυεπίπεδοι διαστατικά.
όντα. Κάθε φορά που έχουμε μια πληροφορία αποθηκεύεται μέσα μας και την έχουμε σαν μνήμη. Όταν η πληροφορία αυτή δεν συμβαίνει στο τώρα, έτσι, γιατί το τώρα μόνο υπάρχει και συμβαίνει, θα λέγαμε, για μας στο παρελθόν ή στο μέλλον, αποθηκεύεται μέσα στο δικό μας υποσυνείδητο. Θα λέγαμε σε μια άλλη διάσταση, ανεβαίνει στην τέταρτη διάσταση. Όταν εμείς παθαίνουμε τον ντεζαβού, και πολλές φορές αυτό να το συνδέσετε και με το Mandela Effect που σας είχα πει την άλλη φορά, όταν εμείς παθαίνουμε τον ντεζαβού, συμβαίνει να ανεβάζουμε υποσυνείδητα μια συχνότητα και την πληροφορία την οποία λαμβάνουμε να είναι καταχωρημένη σε εκείνο το επίπεδο, θα λέγαμε, της τέταρτης διάστασης, του χωροχρόνου, του υποσυνειδήτου. Και αυτόματα εκείνη την ώρα μέσα μας να μας έρχεται σαν μνήμη και όχι σαν εκείνη την ώρα ότι την παίρνουμε απευθείας. Αυτές οι δύο δονείς, θα λέγαμε, οι δύο συχνότητες, τις έχουμε μέσα μας πάντοτε. Όταν αυτές οι δύο εναρμονίζονται καμιά φορά, αυτό που λαμβάνουμε μας φαίνεται ότι το είχαμε ζήσει. Έτσι συμβαίνει αυτό το ντεζαβού. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος, λοιπόν, ορισμένες στιγμές μπαίνει σε αυτή την κατάσταση της δόνησης μέσα στο μυαλό του, αυτόματα εκείνη την ώρα αυτό που έχει καταχωρηθεί, για δευτερόλεπτα μιλάμε, το λαμβάνει από το άλλο κομμάτι συχνότητα, το ανώτερο, σαν μνήμη και λέει: «Ωπ, αυτό το ξανάζησα». Αυτό το πράγμα συμβαίνει πολλές φορές ενώνονται αυτά τα δύο πράγματα. Και όχι μόνο στο ντεζαβού, και σε άλλες φορές που ορισμένοι άνθρωποι βλέπουν ορισμένα αστρικά πράγματα πάνω σε διάφορους ανθρώπους και τους λένε reptilian ή τους βλέπουν ερπετοειδείς ή άλλα πράγματα. Συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Μπαίνουν στην τέταρτη διάσταση κατά βάθος στα αστρικά και προβάλλουν ήδη, θα λέγαμε, πάνω στην ενέργεια που μπορεί να είναι πραγματικά η ενέργεια του ανθρώπου εκείνου, ερπετοειδείς, αυροειδές. Δηλαδή να επηγάζει από το βαθύ εσωτερικό εγκέφαλο. Και εκεί που είναι την ενέργεια, αυτοί οι άνθρωποι ανεβάζουν την τόνισή τους, τους κοιτάνε, μπαίνουν σε εκείνη την ενέργεια και λένε μια reptilian ενέργεια. Εκείνοι την προβάλλουν και στο αστρικό περίγραμμα, θα λέγαμε, του άλλου και το βλέπουν τον άλλο ερπετοειδή. Και έτσι υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα που ακούτε και έχουν βγει, που μερικοί άνθρωποι μπορούν και συλλαμβάνουν την αστρική εικόνα που δίνουν οι ίδιοι σε κάθε άνθρωπο και λένε «Α, είδα ερπετοειδή, σαύρες και όλα τα υπόλοιπα». Ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν αυτά τα όντα, αυτά τα βλέπουμε. Να, φίδια, σαύρες, υπάρχουν πραγματικά τέτοια όντα. Όμως η έννοια της ενέργειας που λαμβάνουν πολλοί άνθρωποι είναι επειδή μπαίνουν σε αυτή την κατάσταση. Από τον ντεζαβού ξεκινήσαμε, στους ερπετοειδείς καταλήξαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, λέει η πραξούλα, λέει: «Καλημέρα στα μάτια, ποια είναι η γνώμη σου για τη ζήλια σε όλους τους τομείς επαγγελματικής, οικονομικής και σχέσεων». Η πραξούλα από την Αυστραλία, μου φαίνεται. Λοιπόν, κάθε ζήλια είναι, θα λέγαμε, η κατώτερη όψη του θαυμασμού. Βλέπετε, όταν κάτι το ζηλεύουμε, δηλαδή το φθονούμε, έρχεται από την έννοια ότι εμείς δεν έχουμε την εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να το καταφέρουμε και ότι δεν είμαστε άξιοι. Τώρα, αν μιλάς για τη ζήλια ανάμεσα σε ζευγάρια, τις περισσότερες φορές είναι θέμα ανασφάλειας και έλλειψης εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Είναι φυσικό κάθε φορά ότι οι άνθρωποι όταν έχουν ζήλια τις περισσότερες φορές είναι εγωισμός και τον μπερδεύουν. Είναι εγωισμός. Δεν είναι ότι δεν έχουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Είναι ότι ζηλεύουν επειδή νιώθουν ότι αυτό που κάνει ο άλλος θα τους εκθέσει. Είναι πάρα πολλά τα είδη ζήλιας, θα λέγαμε. Αλλά ξεκινάει από το φθόνο και φτάνει, θα λέγαμε, στον εγωισμό. Ο εγωισμός στην πραγματικότητα ότι δεν μπορεί να δεχτεί ότι θα θυχθεί κάποιος, παραδείγματος χάρη, αν νιώσει ότι δεν έχει, θα λέγαμε, την κατάκτηση, θα λέγαμε, ή την απόκτηση του άλλου σαν αντικείμενο. Καταλάβατε, μπαίνουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να πούμε για τη ζήλια. Ξεκινάει όμως από ένα είδος φθόνου, ανασφάλειας και εγωισμού. Λοιπόν, φυσικά όλα αυτά ξεπερνούνται αν εμείς δεν έχουμε την απαξίωση για τον εαυτό μας, έτσι. Ο άλλος μπορεί να είναι ό,τι να είναι και να θαυμάσουμε τα όποια έχει πετύχει. Να είναι ωραίος, να έχει λεφτά, να έχει τα πάντα. Το καταλάβατε, αυτό μπορεί να το θαυμάσουμε και όταν το θαυμάζουμε κάτι, το φέρνουμε μέσα μας σιγά σιγά και μπορούμε να γίνουμε. Όταν κάτι το ζηλεύουμε, πάμε να το καταστρέψουμε.
πάμε να του κάνουμε ζημιά για να έρθει στα ίσα μας. Βλέπετε, είναι δύο δρόμοι. Στο ένα να βαθμιζόμαστε εμείς, το άλλο το κατεβάζουμε εκείνο στα μέτρα μας. Γι' αυτό σας λέω, η ζήλια έχει μέσα εγωισμό, φόβο, ανασφάλεια, απαξίωση. Κάνουμε ένα refresh. Μου φαίνεται έχουμε πει αρκετά για σήμερα. Απαντήσουμε άλλη μία ερώτηση, φίλοι μου. Λοιπόν, Σέβη. Λένα, θα απαντήσουμε άλλη φορά για τα αυτιστικά παιδιά. Για όλα τα πράγματα έχω κάτι να πω. Λοιπόν, Σέβη, έχω διαβάσει κάποιες Αμερικανές ερωτική σύμβουλο πως όταν πεθαίνουμε, παθαίνουν ζαμπούν ένα μήνυμα από το ασύλληπτο πεδίο ως βρισκόμαστε στο δρόμο, βρισκόμαστε στο μονοπάτι για μας, ζωή μας. Εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό πέρα το πράγμα, ότι είμαστε στο, όταν παθαίνουμε ντεζαβού, ότι είμαστε στο μονοπάτι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα το ρίξω μια ματιά μέσα μας. Παρακαλώ να κάνετε ερωτήσεις μικρές για να τις καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει σε μια πλήρη ισότητα, δεν υπάρχει φεμινισμός, φαλοκρατισμός, οι γυναίκες έχουν χρόνια πίεση και στην ιερή κατωτερότητα, δικαιολογημένο που πέσει λάθος, φυσικά όλα δικαιολογημένα γίνονται, είμαστε συνέπειες, το έχω πει πολλές φορές, είμαστε συνέπειες από αυτά που κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να αλλάζουμε συνεχώς τη δόνηση, την αιτία μας, το τώρα μας, για να έρχεται ένα μέλλον διαφορετικό. Στο τώρα πρέπει να αλλάζουμε, να έρχεται ένα διαφορετικό μέλλον. Γι' αυτό πάω σας λέω, είμαστε οι συνέπειες. Καλώς κακώς λειτουργούμε σε τάσεις, σε ρυθμούς. Είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι. Αυτές οι τάσεις και οι ρυθμοί αλλάζουν όταν εμείς μπαίνουμε στο κβαντικό επίπεδο ή πιο πολύ κοντά στο τώρα. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν ρυθμοί και τάσεις και δεν μπορούμε εμείς έτσι απλά να τις αλλάξουμε. Οπότε όποιος θέλει να φτιάξει το μέλλον του πρέπει να εργαστεί στο τώρα. Όποιος θέλει να αλλάξει τον εαυτό του και να δημιουργήσει ένα άλλο μέλλον, να δημιουργήσει μια άλλη συμπεριφορά, πρέπει να εργάζεται στο τώρα. Και πώς, φίλοι μου, θα εργαστείτε στο τώρα όταν δεν παρατηρείτε τον εαυτό σας? Πώς γίνεται ένας άνθρωπος που δεν παρατηρεί τον εαυτό του να εργαστεί στο τώρα? Όταν κάποιος κοιμάται όρθιος, πώς είναι δυνατόν να δει τον εαυτό του? Γι' αυτό σας λέμε ότι η παρατήρηση είναι μισή δουλειά. Η παρατήρηση, παύλα η αναγνώριση. Και όλα θα έρθουν μετά. Το πρώτο σημείο είναι να αναγνωρίσουμε κάτι. Αν δεν το αναγνωρίσουμε, πώς μπορούμε μέσα μας να το συνειδητοποιήσουμε? Πώς θα γίνει όλη η ζύμωση μέσα μας για να δούμε την όλη ενέργεια κάθε φορά που βγαίνει? Η αναγνώριση λοιπόν και η παρατήρηση ορισμένων πραγμάτων στο τώρα μας δίνει τη δυνατότητα και της αλλαγής. Μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε κάθε φορά κάτι διαφορετικό, ώστε μέσα από τα πειράματα να έρθει το μέλλον αυτό που σιγά σιγά θα είναι πιο κοντά στις προσδοκίες μας. Έτσι κάνουμε, πειραματιζόμαστε. Αλλά αυτός που δεν παρατηρεί, δεν πειραματίζεται, απλά καταστρέφει την ενέργειά του. Βλέπετε, όταν μιλάμε για πείραμα, έχουμε κάποια ενέργεια, έχουμε 100 χρόνια ας πούμε ζωής, ή 80 ο καθένας, είπαμε προηγουμένως. Όταν μιλάμε ότι πειραματιζόμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε συνεχόμενα το ίδιο πείραμα με τα ίδια πράγματα, τα ίδια υλικά και την ίδια τεχνική. Αυτό μετά δεν λέγεται πείραμα, λέγεται κάτι άλλο, να μην πω τι λέγεται. Όταν εμείς λέμε ότι κάνουμε πείραμα, πρέπει να αλλάζουμε κάθε φορά τα συστατικά. Πρέπει τα συστατικά να τα αλλάζουμε. Κάθε φορά που δεν πετυχαίνουμε, πρέπει να αλλάζουμε τα συστατικά. Να μην ξανακάνουμε το ίδιο, να το κάνουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Ένας άνθρωπος που κοιμάται λοιπόν και δεν παρατηρεί, δεν θυμάται τι συστατικά έβαλε, πώς θα έχει πρόοδο? Καταλαβαίνετε, όσο ο άνθρωπος κοιμάται, τόσο πιο μικρή θα είναι η πρόοδός του μέχρι να βρει ο ίδιος τη δική του, θα λέγαμε, θέση στο σύμπαν. Λοιπόν, άντε να πούμε για άλλο ένα θέμα, γιατί σήμερα είπα τα γενέθλιά μου και θα σας κάνω πολλά δώρα. Λοιπόν, βέβαια έχουμε και τα χρόνια πολλά, δεν μας καθυστερούν. Τι είναι αυτό, λέει, που έχει μεγαλύτερη επιρροή στο τώρα, λέει ο Παναγιώτης. Τώρα, αυτή η ερώτηση, Παναγιώτη, είναι πάρα πολύ περίεργη. Αν έχω καταλάβει καλά, σε επηρεάζει εκείνο το πράγμα που αφήνεσαι να μην μπορείς να το χειραγωγήσεις ακόμα, επειδή έχεις μερικές πεποιθήσεις, θα λέγαμε, περίεργες ή υποδιέστερες. Ίσα-ίσα, αυτό που σε επηρεάζει περισσότερο σημαίνει ότι με αυτό πρέπει να ασχοληθείς για να το χειραγωγήσεις. Γεια σου Σταμάτη, λέει Γεωργία, γεια σου και σε σένα, ευχαριστώ πολύ για τα χρόνια πολλά. Λοιπόν, Κατερίνα, είναι καθρέφτης μας η φύση και η ρυθμή της, φιλιά πολλά από τη Γερμανία. Από τη Γερμανία έχουμε, από την Αυστραλία έχουμε,
και την Ελλάδα όλοι έχουμε. Τα φιλιά μου σε όλους. Λοιπόν, ο Πέτρος λέει καλησπέρα στα μάτια, πολύ γνωστός, να είσαι καλά. Το παρελθόν είναι μια ψευδέστηση και ζώντας το παρόν ως παρόντες. Okay. Ήθελα να ρωτήσω για την τέχνη της υλοποίησης σε σχέση με την ελεύθερη βούλησή μας και τη δύναμη προς Θεός μας για την πραγμάτωση των επιθυμών του Μάτριξ. Η τέχνη της υλοποίησης, φίλοι μου, πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα. Να σας πω τώρα ένα μυστικό. Λοιπόν, για να υλοποιήσουμε κάτι εδώ πέρα, πρέπει πάνω απ' όλα να το επιτρέπει, θα λέγαμε, η ψυχική μας πορεία. Αν εμείς έχουμε τρελές επιθυμίες πέρα των δυνατοτήτων μας, έτσι, δεν θα μπορούσε να μας αφήσει η ίδια η φύση να κάνουμε κάτι που εμείς ήδη δεν μπορούμε, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά, να το χειριστούμε. Δεν γίνεται να δημιουργήσουμε κάτι που είναι παραπάνω από μας. Δηλαδή, ο Θεός δεν μπορεί να φτιάξει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος να ξεπεράσει, θα λέγαμε, τον Θεό. Έτσι και εμείς. Αυτό το πράγμα που εμείς θα φτιάξουμε πρέπει να είναι μέσα στις δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Κάθε φορά εμείς, για να έχουμε τη δύναμη να υλοποιήσουμε, λένε μερικές αρχαίες γραφές, πρέπει να έχουμε προσφέρει την ανάλογη θυσία στον κόσμο τον κάτω. Για να μπορούμε εμείς να κάνουμε μια προσευχή στο ανώτερο κομμάτι μας και αυτή η προσευχή να εισακουστεί, πρέπει, λέει, λέει αυτή η διδασκαλία, από κάτω να έχουμε την ίδια δόση αξία. Δηλαδή θέλει, αναλόγως το έργο που κάνεις, στη δράση σου στο Matrix, θα σου δοθεί και από πάνω, όταν το ζητήσεις, το αντίτιμο για να μπορείς να δημιουργήσεις. Αυτό που σας λέω είναι πολύ σημαντικό. Και αυτοί οι άνθρωποι που καταφέραν πάρα πολλές φορές ορισμένα πράγματα είναι γιατί έχουν δώσει την ενέργεια εκεί πέρα. Όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και εσείς, και εσύ Πέτρο που ρωτάς, για ό,τι έχεις καταφέρει, θα δεις ότι έχεις δώσει την ενέργεια εκεί πέρα. Ακόμα και αυτό που σου ήρθε να λες από πάνω και όταν εμείς το ζητάμε, πρέπει από κάτω να έχουμε δώσει την ανάλογη θυσία. Φυσικά αυτό το ξέρετε από παλιά, από τις διδασκαλίες και άλλα πράγματα και παλιότερες θρησκείες που θυσιάζαν τα στοιχειακά, ανάβανε φωτιές, πήγανε ξύλα, βάζανε τροφές, κάνανε ορισμένα πράγματα. Αλλά έτσι όπως είναι σε αυτό το μοτίβο, θα λέγαμε, όπως το λέω τώρα ουσιώδες τι γίνεται, πρέπει πραγματικά από κάτω να πρέπει να έχουμε δώσει την ανάλογη ενέργεια. Όταν εμείς έχουμε δώσει την ανάλογη ενέργεια, σημαίνει ότι έχουμε την ανάλογη θέληση. Και αυτή η θέληση, θα λέγαμε, αντανακλά το ανώτερο ψυχικό μας κομμάτι που είναι το δημιουργικό. Επειδή εμείς, σας έχω πει και άλλες φορές, όλα είναι ένα. Εμείς όμως, λόγω του διαχωρισμού της συνείδησής μας, λέμε ανώτερος εαυτός, κατώτερος εαυτός. Πρέπει να καταλάβετε ότι δίνοντας την απαιτούμενη ενέργεια από κάτω, θα μας ακούσει το ανώτερο κομμάτι μας. Αυτά είναι αλληλένδετα. Σκοπός όλων των πραγμάτων να μεγαλώσει η θέλησή μας. Όταν η πραγματική θέληση μας μεγαλώσει, συνδέεται, θα λέγαμε, όλος ο εαυτός μας. Και όταν όλος ο εαυτός μας συνδεθεί, στο μέτρο της δυνάμεώς μας, βλέπετε ότι θα καταφέρει να εκδηλώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων. Και να ξέρετε ότι είναι πάρα πολλές οι δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Λοιπόν, άντε άλλη μία ερώτηση, παιδιά, και το σταματάμε, μην αφήσουμε κάποιο παραπονεμένο. Γι' αυτό, φίλοι μου, να ξέρετε ότι όταν ζητάτε πρέπει να έχετε δώσει προηγουμένως. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, τίποτα δεν γίνεται άδικα. Όποιος θέλει πραγματικά πρέπει να έχει δώσει για να του έρθουνε. Να το ξέρετε αυτό, να το θυμάστε αυτό. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που μιλάμε για εθελοντισμούς. Κάθε φορά που μπαίνετε σε έναν εθελοντισμό, κάθε φορά να ξέρετε ότι αυτομάτως θα σας γυρίσει, θα λέγαμε, πίσω. Όπως κάθε φορά που κάνουμε το κάθετη. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τη Σοφία, ρωτάει πώς γίνεται να συμβαίνει κάτι όμορφο στη ζωή μας και με το φόβο να ρίχνουμε τη συγνότητά μας. Τι κάνουμε τότε, λέει η Σοφία. Λοιπόν, όταν συμβαίνει κάτι όμορφο στη ζωή μας, επειδή εμείς έχουμε την τάση να χαλάμε τα πράγματα και να μην έχουμε μια σταθερή δόνηση, ο φόβος ότι θα το χάσουμε βγαίνει. Και τις περισσότερες φορές η ίδια η ανασφάλεια έρχεται επειδή ξέρουμε ότι εμείς δεν μπορούμε να κρατήσουμε τη δόνησή μας ψηλά και τη φέρνουμε μια ώρα αρχίτερα να το ζήσουμε το φόβο, να το ξεπεράσουμε. Γιατί αυτό κάνουμε πάντοτε. Όταν κάτι φοβόμαστε, το έλκουμε να το ζήσουμε ή να μην το φοβόμαστε πλέον. Το άγνωστο να γίνει γνωστό. Έτσι λοιπόν, Σοφία, κάθε φορά που περνάς κάτι ωραίο, ο ενθουσιασμός μετατρέπεται σε άγχος όταν έχεις πεπιθήσεις ανασφάλειας. Έτσι, οι πεπιθήσεις ανασφάλειας σε κάνουν να
τον ενθουσιασμό από την ψηλή δόνηση, να τον κάνεις αρνητική δόνηση και αρνητική δόνηση να σου φέρει αυτά τα πράγματα για να τα ξεπεράσεις μετά, ώστε να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και να μάθεις να χαίρεσαι τον ενθουσιασμό σου. Τι κάνουμε, λέει, όταν πέφτουν οι δονήσεις μας? Τις ακολουθούμε. Όταν πέφτουν οι δονήσεις μας, τις ακολουθούν. Με πεσμένες δονήσεις, τις αφήνουμε να έρθουν και να φύγουν. Όλα έρχονται και φεύγουν, τίποτα δεν μένει μόνιμα. Όταν εμείς πάμε να τις διώξουμε, τις βιάζουμε. Αφαιθείτε κάθε φορά που έρχεται μια αρνητική δόνηση, ζήστε τη. Μην πάτε να τη διώξετε κατευθείαν. Μην τη βιάζετε. Θα φύγει πιο γρήγορα αν την αποδεχτείτε. Ο κόλπο είναι και λογική. Θα φύγει πιο γρήγορα αν την αποδεχτείτε. Άρα, όταν λοιπόν έρχεται μια άσχημη δόνηση, ζήστε τη. Όσο την αφήνετε μέσα σας και δεν έχετε κατάκριση και καταλάβετε ότι είναι μια συνέπεια από πεπιθήσεις, ζήστε τη. Το πολύ πολύ ήταν να γνωρίσετε τι πεποίθηση είναι. Όσο την πολυμάτε και τη βιάζετε, λειτουργεί σαν ελαττήριο. Την καθυστερείτε από το να φύγει. Πολλοί άνθρωποι έχουν βάλει αλυσίδες με τα πράγματα που θέλουν να διώξουν. Και άλλοι άνθρωποι, τις χαρές που έρχονται να τους βρουν στη ζωή τους, τις κρατάνε με stop και έχουν βάλει το χέρι τους και λένε μη. Αν καταλάβουμε στην πραγματικότητα ότι όλοι μας αξίζουμε και έχουμε την πληρότητα, τότε θα δείτε πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η ζωή μας. Οι ώρες αρχίζουν και φτάνουν. Και όσοι το καταλαβαίνουν, αρχίζουν και το βιώνουν. Λοιπόν, το βιντεάκι έφτασε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, καταρχήν για τη συνεργασία, για τις ευχές σας, για τη συμμετοχή, για την προσοχή που δίνετε. Την Κυριακή, για όσους φίλους μένουν στην Αθήνα, θα κάνουμε ένα σεμινάριο στο σπίτι μου, στην Νίκαια. Ξεκινάμε τα σεμινάρια εδώ πέρα στην Αθήνα. Το κανάλι μου έχει πάρα πολλά βίντεο τα οποία μπορούν να βοηθήσουν. Από μια καλή κουβέντα, την αγάπη σας μόνο, μια κοινοποίηση από αυτά που είπαμε τώρα, όλα είναι αρκετά, αρκεί να το κάνετε από την καρδιά σας και χωρίς πίεση. Σας χαιρετώ, ειρήνη σε όλους.